Ολοκληρώθηκε σήμερα ένας κύκλος και μια θητεία στον ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, πολύ επικοδομητικός, με τη συνεργασία και τις ομόφωνες αποφάσεις εδώ και 4 χρόνια, με τη στήριξη της περιφέρειας, της ΠΕΔ, αλλά και των αρμόδιων υπουργείων, καταφέραμε να κάνουμε την Κρήτη πρότυπο στη διαχείριση απορριμμάτων, να δημοπρατήσουμε το σύνολο των έργων που προβλεπόταν στον περιφερειακό σχεδιασμό και σήμερα να ετοιμάζουμε τη νέα γενιά έργων σε σχέση με τον νέο περιφερειακό σχεδιασμό που ήδη έχει επικαιροποιηθεί και με τοπικό σχέδιο σε κάθε Δήμο το ποιες είναι οι προτεραιότητες του και τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως είπα και πριν, αυτό οφείλεται στη συνεργασία της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και την καλή συνεργασία που είχαμε διαχρονικά με τις κεντρικές κυβερνήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συνεργάτες μου στον ΕΣΔΑΚ για αυτή την πορεία, να ευχαριστήσω τα μέλη της εκτελεστικής και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ που όλα αυτά τα 4 χρόνια είχαμε μόνο ομόφωνες αποφάσεις και αυτό δείχνει το δρόμο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που σήμερα εκλέγεται και που βλέπουμε ότι είναι ομόθυμο και ομόφωνο, που σημαίνει ότι η αυτοδιοίκηση της Κρήτης δείχνει την ωριμότητα που πρέπει και προχωράει στη δημιουργία των νέων έργων για τη διαχείριση των απορριμμάτων που είναι απαραίτητα στο νησί. Η σημερινή ομόφωνη απόφαση δείχνει το δρόμο για να βαδίσει ενωμένη η αυτοδιοίκηση της Κρήτης πρώτου και δεύτερου βαθμού και να υλοποιήσει τα έργα της νέας γενιάς. Το μεγαλύτερο έργο που θα τρέξει τώρα άμεσα, γιατί τα απορρίμματα ποιο είναι? 3 έργα τρέχουν σήμερα. Το Ρέθυμνο έχει ολοκληρώσει και λειτουργεί το δικό του εργοστάσιο, πρωτοπορώντας τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχει δημοπρατηθεί η ΜΕΑ Ηρακλείου, η Μονάδα Διαλογής Ηρακλείου, και βρίσκεται στη φάση της έκδοσης των οικοδομικών αδειών και ξεκινάει σε 2 χρόνια, πρέπει να έχει παραδοθεί. Το ίδιο και η Σιτία έχει συμβασιοποιηθεί, ενώ υπάρχουν με ευθύνη των Αρχανών Αστερουσίου του Δήμου και της Ιεράπετρας έχουν δημιουργηθεί οι 2 ΜΕΒΑ, που είναι οι μονάδες βιοποβλήτων για τον καφέ κάδο. Το επόμενο μεγάλο θεματικό έργο που θα τρέξει είναι η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των υποδομών και το πάρκο κυκλικής οικονομίας, ένα θεματικό πάρκο για το Δήμο Ηρακλείου, όπως είναι και το ΚΔΑΗ και η ανακύκλωση και άλλες δράσεις που υπάρχουν στο πάρκο, που αυτό δεν αφορά μόνο το Δήμο Ηρακλείου, βασίζεται στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά αφορά όλους τους Δήμους της Κρήτης. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΑΚ, για την τιμή που μου έκαναν και την ευθύνη την οποία μου ανέθεσαν στην Προεδρία του φορέα αυτού. Πρόκειται για έναν φορέα ο οποίος διαχειρίζεται ζωτικής σημασίας αντικείμενο, δηλαδή τα στερεά απόβλητα, στους 3 νομούς, περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Ο ΕΣΔΑΚ συμπληρώνει σε λίγες μέρες 24 χρόνια ζωής και λειτουργίας και έχει καταφέρει και με την συνδρομή της τελευταίας διοίκησης υπό την προεδρία του Ζαχαρία Καλογεράκη να βρεθεί στην πρωτοπορία των φορέων αυτών στην Κρήτη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουμε, ότι έχει γίνει δηλαδή σημαντικό έργο στις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, στα βιοαπόβλητα, στην διαλογή, στην ανακύκλωση και σε μία σειρά άλλων δράσεων, πολλές από τις οποίες είναι δρομολογημένες. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά για να γίνει, πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας για να φτάσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους της κυκλικής οικονομίας και ενός χαμηλού, αν είναι δυνατόν, μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σε αυτή τη συζήτηση υπάρχει και μια διάσταση ενεργειακή, η οποία και αυτή μας απασχολεί, δηλαδή και της παραγωγής και της εξοικονόμησης ενέργειας και βεβαίως της εμπλοκής όλων των ανθρώπων σε αυτή την αλυσίδα, διότι τελικά το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι και ένα ζήτημα κουλτούρας. Και σε αυτό το πεδίο θα έλεγα ότι στην Κρήτη, ξεκινώντας μάλιστα από τις μικρότερες ηλικίες, έχουμε καταφέρει να βρισκόμαστε σε μια πρωτοπορία την οποία θέλουμε να την διατηρήσουμε.
Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά. Αυτή η δουλειά θα γίνει σε ένα κλίμα σύμπνοιας, το οποίο αποτυπώθηκε σήμερα, διότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και δεν έχουμε την πολυτέλεια διαιρέσεων. Νομίζω λοιπόν ότι η σημερινή διαδικασία μας βγάζει ενωμένους και πολύ δυνατούς για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι δύσκολο, με επιβολές τελών περιβαλλοντικών, τις οποίες θεωρούμε ότι θα έπρεπε να τις μειώσουμε τουλάχιστον, και αυτό είναι μια σταθερή μας διεκδίκηση, διότι βεβαίως ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που αποτελεί πτυχή της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι το κόστος. Το κόστος είναι αρκετά υψηλό και θα πρέπει να το διαχειριστούμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην μετακυλίεται στον Δημότη. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά, ξεκινάμε από αύριο και πάμε στη νέα περίοδο να εκπληρώσουμε τους στόχους ενός σχεδιασμού που είναι περιφερειακός, είναι εθνικός, αλλά πραγματοποιείται εδώ και τον ζούμε στην καθημερινότητά μας.